Έχουμε μαζί μας τη Σταυρίνα Ψημοπούλου, ψυχολόγο. Σταυρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλώς μας ήρθες. Τι θα συζητήσουμε σήμερα? Για την μοναξιά, παύλα μοναχικότητα. Είναι ένα θέμα που γενικά απασχολεί. Απασχολεί πάρα πολύ και τις γυναίκες και τους άντρες, ναι, όμως. Είναι μια αλήθεια αυτό. Και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι πολύ μόνοι τους μέσα σε μια σχέση, έτσι. Επειδή όντως πολλοί άνθρωποι λένε, γιατί είμαι μόνιμος. Πολλές γυναίκες μπορούν να πούν, γιατί είμαι μόνιμο αυτή τη στιγμή. Η απάντηση δεν είναι ποτέ μία, νομίζω. Είναι και αυτό που λέγαμε πριν, Βεβάς, ότι κάπως έχουμε και υψηλές προσδοκίες από μια σύνδεση. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι από αυτά που ακούω από τις φίλες μου τουλάχιστον, βλέπω ότι υπάρχει έντονη, πώς να το πω, έντονη ανάγκη να υπερισχύσει ο ένας πάνω από τον άλλον και δεν συμπορεύονται, δεν συμβαδίζουν, δεν νιώθω ότι δεν είναι έτοιμοι να βάλουν νερό στο κρασί τους. Δεν θέλω να το πω και να ακουστεί παράξενο. Είναι σαφές όπως το λες όμως, είναι πολύ σαφές, ότι κάπως περιμένουμε τα πράγματα να είναι εύκολα. Τώρα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα πράγματα έχουν γίνει πιο εύκολα στο να γνωρίσεις κάποιον, θεωρητικά. Απ' τη μία όμως γνωρίζεις, αλλά απ' την άλλη... Η σύνδεση όμως δεν είναι, ναι. Είναι όλα μια στιγμή που θα κάνεις αυτό και θα περάσεις στο επόμενο, νιώθω. Ναι. Η σύνδεση όμως έχει να κάνει με άλλη διαδικασία. Έχει να κάνει με την αυτονομία που έχω εγώ σαν άνθρωπος, που θα την συνδέσω και θα την μοιραστώ με την αυτονομία του άλλου. Δεν μπορεί όταν συνδέονται δύο άνθρωποι, θεωρώ τουλάχιστον, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, να συνεχίσουν να έχουν την ίδια αυτονομία. Δηλαδή κάπως. Όχι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι οι άνθρωποι πια σήμερα δεν μπορούν να δεχτούν ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν. Δηλαδή η μετάβαση είναι δύσκολη. Ναι, ναι. Σίγουρα και πολλές γυναίκες, τουλάχιστον εγώ έχω φίλες, που μπορεί να έχουν φτάσει κοντά στα 50 και για πάρα πολλά χρόνια να μην βρίσκουν έναν άνθρωπο να βγουν ένα ραντεβού. Δηλαδή είναι μια απόφαση και αυτό που λες. Δηλαδή προϋποθέτει μια διαθεσιμότητα. Δηλαδή όταν έχω μάθει πολλά χρόνια μόνιμη, να το πούμε απλά, δεν είναι εύκολο. Πολλό δε μάλλον όταν έχεις πληγωθεί κιόλας. Είναι και λίγο κοινωνικό το θέμα. Παλαιότερα, επειδή και εμείς είμαστε νέες, αλλά δεν είναι. Δεν μας διαβγάει μέρα, τέλος πάντων. Αυτό θέλω να πω. Ότι κάπως. Έχει να κάνει και με την ηλικία. Αυτό προσπαθώ να πω κάπως. Σίγουρα. Οι παλαιότερες γενιές παντρευόντουσαν, ας πούμε, οι άνθρωποι πολύ πιο νωρίς. Δεν υπήρχε επιλογή. Δεν υπήρχε η επιλογή του είμαι μόνη μου, ειδικά για τις γυναίκες. Η γυναίκα που είχε φτάσει στα 30, πριν όχι και πάρα πολλά χρόνια, και μπορεί ακόμα να ήταν μόνη της χωρίς να έχει μία σχέση και να ζούσε με το ζώο της, ήταν η crazy cat lady. Παλιά θα έμενε σε μία σχέση επειδή δεν έπρεπε κοινωνικά να είσαι μόνη. Θα παντρευόσουν έναν άνθρωπο επειδή ήσασταν 15 χρόνια μαζί, γιατί δεν θα μπορούσε να χωρίσει και ήταν η ηλικία σου να κάνει παιδιά. Τώρα νιώθω ότι είναι και λίγο επιλογή. Προκειμένου να είμαστε σε μία σχέση μέσα στην οποία ενδεχομένως να μην είμαστε και τόσο χαρούμενοι ή να είμαστε με έναν σύντροφο που δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Μα ξέρεις κάτι, και γιατί όχι. Μα τι είναι όμως αυτό που θέλουμε? Δηλαδή δεν μπορώ, εγώ τρελαίνομαι. Δεν μπορείς με έναν άνθρωπο που σε καλά, δηλαδή είσαι παντρεμένος με έναν άνθρωπο. Δεν είναι όλα τέλεια, παιδιά. Υπάρχουν μέρες που δεν θα είναι καλές. Πρέπει να αποφασίσω ότι με αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπώ, συμπορεύομαι, έχει τις στραβές του μέρες, τα στραβά του και εμείς. Εγώ πόσες φορές θα ξυπνήσω ανάποδα, στραβά, θα έχω τα νεύρα μου από τη δουλειά, από το παιδί, τα πάντα. Λέει, τι θα πει ο άντρας, μα σήμερα δεν περνάω καλά, παράτα την αυτή να πάω αλλού. Δεν γίνονται, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Ίσως να είμαστε λίγο λιγότερο ομαδικοί. Είμαστε κακομαθημένοι. Έχω τρελαθεί τώρα εγώ. Έχει να κάνει με μια άλλη λέξη, την ανθεκτικότητα της σχέσης. Αν εγώ περιμένω την απόλυτη ευτυχία της ζωής μου από μια σχέση, ίσως χρειάζεται να το ξαναδώ και να το επεξεργαστώ. Εγώ συμφωνώ. Ωραία. Συμφωνώ. Αποφάσισες. Αισθάνεσαι λοιπόν λίγο καλύτερα σε σχέση πολύ με αυτό. Καλύτερα, κάπως εντάξει, έτσι μου ανέβηκε μια νευροποίηση. Εντάξει. Έχει σημασία κι αυτό. Άρεσε κόκκινο, αυτό το κραγιόν σου βάζω. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι έπαθα. Δεν ήταν καλή μέρα.